Παρά τα προβλήματα της καθημερινότητας σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία και τη στάθμευση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να προχωρά σε παρεμβάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εργασίες οι οποίες σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί στις οδούς Ερμού, Αλεξάνδρου Σβόλου, Καρόλου Ντί, Λεόντο Σοφού και Φράγκων και αφορούν τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης γεωταχή αλλά και για ποδήλατα και δίκυκλα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας νέων και πολλών θέσεων στάθμευσης για τα δίκυκλα, ούτως ώστε να ακυρώσουμε αυτή την κακή εικόνα στο κέντρο της πόλης που είναι ότι τα δίκυκλα παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και πάνω στους πεζοδρόμους. Το τρίτο μέτρο είναι ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε ένα πλαίσιο μεγάλων αστικών αναπλάσεων στο ιστορικό εμπορικό κέντρο, το οποίο το σχεδιάζουμε για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, και πρέπει όμως να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για σωστή κυκλοφορία σε δρόμους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και είναι επιβεβαρημένοι. Στην οδό Ερμού τοποθετήθηκαν πλαστικά κολονάκια και σαμαράκια που διαχωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και δεν επιτρέπουν το διπλοπαρκάρισμα. Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με ανθρώπους της τροχείας επιβλέπουν μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στη συγκεκριμένη οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρημένη. Είναι μία ζώνη η οποία ήταν σαν μία πολεμική περιοχή. Ο καθένας στάθμευε όπου ήθελε, υπάρχει μία μεγάλη παραβατικότητα η οποία εκφεύγει από τα όρια της αστικής διαβίωσης. Και εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε την συνένεση των επιχειρηματιών, των πολιτών, των δημοτών και πρέπει με την παρέμβαση την οποία κάναμε, όπου σημαίνει ότι μπήκανε διαχωριστικά καθ' όλο το τμήμα, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι ειδικά σε εκεί που είναι η Μοδιάνο και το Καπάνι, σε όλες αυτές τις περιοχές δώσαμε εκτεταμένες θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση. Απομακρύναμε την στάθμευση των ΙΧ, έχουμε τη δυνατότητα για πολλαπλές θέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά να σταθμεύουν οι επιχειρηματίες αυτοί που θέλουν να κάνουν φορτοεκφορτώσεις σε ένα πολύ επαναλαμβάνω εκτεταμένο δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί. Δημιουργήσαμε πολλές θέσεις για δίκυκλα με σκοπό να ευπρεπίσουμε μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει άρδιν και νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση η οποία είναι υποδειγματική, θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές του κέντρου. Όπως επεσήμανε ο κύριος Παπάς, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει το νέο ωράριο φορτοεκφορτώσεων, καθώς απομένει η τελική έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Εξάλλου προχωρά και ο σχεδιασμός για το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί σε κεντρικούς δρόμους. Είναι ένα σύστημα εξυγχρονισμένο, ενώ νέες τεχνολογίες. Είναι ευεργετικό γιατί μπορεί να σταθμεύει ο πολίτης για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και να πληρώνει λίγο, ανάλογα δηλαδή, ακόμα και λεπτά, άμα καθίσει να περιμένει και ούτω καθεξής. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, διότι έτσι θα επιβεβαιώσουμε ένα καταδαφισμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που υπάρχει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί εν πωλής δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα και είναι και παλαιωμένο τεχνολογικά. Επομένως και αυτό θα εισφέρει πάρα πολύ για να μπορέσουν να ευπρεπίσουμε κυρίως το ιστορικό εμπορικό κέντρο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Βασιλίσσης Όλγας και στο τμήμα της Άνω Πόλης που έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό θα ενταχθούν συνολικά 8.041 θέσεις, εκ των οποίων 1.987 σε επισκέπτες.